Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η Θεσσαλία και οι Σποράδες είναι μία από τις περιοχές που τις επόμενες ώρες θα δεχτεί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα ενημερώνει με ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. Η Θεσσαλία θα δεχτεί πάρα πολύ νερό τις προσεχείς μέρες. Ήδη βρέχει, αλλά τα επόμενα 24 ώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας, οι οποίες βέβαια θα επικυρωποιηθούν μετά το μεσημέρι, θα δεχθεί πάρα πολύ νερό. Έχουμε θέση σε συναγερμό τον μηχανισμό. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλία Κώστα Αγοραστό, σε κατάσταση ετοιμότητα επιφυλακή έχουν τεθεί φορεί που εμπλέκονται σε έργα δράση για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των έντονων φαινομένων. Ο Περιφερειάρχη Θεσσαλία επίση δήλωσε ότι ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι ώστε να καθαριστούν φρεάτια και να ανοίξουν τα φράγματα στα αρδευτικά κανάλια ενώ τα δασαρχεία να προχωρήσουν σε έλεγχο υπολοιμμάτων υλοτομία ώστε να μην δημιουργηθούν φερτά υλικά αλλά και σε καθαρισμό των δασικών ρεμάτων. Έχουμε κάνει επιτόπιο έλεγχο όλων των ρεμάτων όπου υπήρχαν φράγματα πρόχειρα ή φράγματα μόνιμα. Στα μόνιμα φράγματα έχουν σηκωθεί οι πόρτες και στα φράγματα τα οποία γίνονται κατά την περίοδο του καλοκαιριού, τα πρόχειρα έχουν πέσει όλα όσα είδαμε. Ένα έχει ακόμα μείνει, το οποίο αυτή τη στιγμή πέφτει γιατί δημιουργεί προβλήματα στον ΕΝΙΠΕΑ. Έχουμε δώσει εντολή σαφή σε όλους τους το ΕΒ, ΟΕΒ και στους Δήμους να ρίξουν τα φράγματα, να καθαρίσουν εκεί που νομίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή την απορροή, τις απορροές και τα αφρεάτια της αποχέτευσης. Να την πυροσβεστική να είναι σε ετοιμότητα η κακοκαιρία που ξεκίνησε από σήμερα φαίνεται να έχει τρίμερη διάρκεια, με επικίνδυνη ημέρα την αυριανή, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα συνοδεύεται από χαλαζοπτώσεις, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.